Αναφέρομαι σε αυτό ακριβώς εδώ το περιστατικό, όσο μπορούμε να δούμε. Έχουμε βάλει μπλερ, έχουμε θολώσει λίγο το πλάνο, καθώς η εικόνα εκεί με το γαϊδουράκι, το οποίο κρεμάστηκε μόνο του, επειδή κάποιος, για να μην πω κάτι πιο έτσι, κάτι χειρότερο, επειδή κάποιος θέλησε να του βάλει ένα σκηνή γύρω από το λαιμό και να το αφήσει εκεί για κάποιες μέρες. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, να πιει νερό, να φάει, έχασε τη ζωή του. Δίνουμε μία συνέχεια και πιάνουμε μία παράμετρο, καθώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, και σε επίπεδο Κρήτης, όπου ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν ένα άλογο, έχουν ένα υποειδές γενικά, ένα γαϊδουράκι, και πραγματικά το καλοκαίρι πολλοί από αυτούς από αφέλεια, κανείς δεν θέλει να χάσει το ζώο του. Το δένει με ένα σκηνή γύρω από το λαιμό, το αφήνει εκεί για κάποιες ώρες. Τι πρέπει να προσέξουμε, ποιες είναι οι σωστές πρακτικές διαχείρισης από τη μία και προστασίας από την άλλη των υποειδών. Και θέλω να πάμε στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, πρώην πρόεδρο παραρτήματος Κρήτης ΓΕΟΤΕΕ και εκτινίατος βέβαια, να μας δώσει κάποιες πρακτικές συμβουλές. Την καλησπέρα μας, κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την επικοινωνία. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο, από τηλεθεατές απελπισμένους, βλέποντας αυτές τις εικόνες, πέρα από τον προβληματισμό και την ανησυχία, σου δημιουργείται και ένας θυμός. Άνω τελείασε αυτό το σχόλιο. Πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα υποειδή μας. Ναι, να ξεκινήσω από ένα γενικό, ότι στην Κρήτη, εδώ και χρόνια μετά από μια προσπάθεια που καταβάλαμε ορισμένοι και κυρίως οι ιδιοκτήτες και σώσαμε το άλογο της Μεσαράς, το γεωργαλίδικο, το κρητικό άλογο, όπου σήμερα έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Παράλληλα έχει αυξηθεί πάρα πολύ μαζί με τη συνολική αύξηση της ζωοφιλίας, ασφαλώς και η υποφιλία και η γαϊδουροφιλία. Έτσι λοιπόν έχει αρχίσει και ανεβαίνει, αυξάνει ο αριθμός των υποειδών που εκτρέφονται. Μόνο που αυτό το ζώο που ήταν ένας ακούραστος εργάτης, ήταν το μεταφορικό μέσο που, γιατί η ουσία αντικαταστάθηκε από το τρακτέρ, το σκαυτικό και το αυτοκίνητο. Σήμερα είναι ένα ζώο αναψυχής και επειδή παλιότερα τα ζώα αυτά τα χρειαζόντουσαν, τα λάτρευαν, τα πρόσεχαν γιατί έπρεπε να βγάλουν χρήματα. Σήμερα ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο, χρειάζεται η γνώση της συμπεριφοράς, γιατί το ζώο αυτό που έχει μια πολύ ψηλή νοημοσύνη, μια καταπληκτική ανταπόκριση, γενικά τα υποειδή, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτά τα ζώα έχουν πολύ έντονα αντανακλαστικά και σε ένα κίνδυνο, σε ένα ξάφνιασμα αντιδρούν πάρα πολύ έντονα, αυθόρμητα, και σε αυτές τις περιπτώσεις ή προκαλούν ατυχήματα ή χτυπούν και υφίστανται τραύματα τρομακτικά. Άρα αυτό είναι το πρώτο σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ιδιοκτήτες. Ότι είναι ζώα με πολύ μεγάλη δύναμη, με μεγάλο βάρος, άρα σε κάθε ξάφνιασμά τους η αντίδρασή τους μπορεί να προκαλέσει ατύχημα στους γύρω και να υποστούν ατυχήματα. Επομένως, το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς τα μεταχειριζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να και να τα έχουμε ελεύθερα, εκτός αν είναι πολύ καλά περιφραγμένος και με χωρίς εχμές και προεξοχές, δηλαδή είναι άπειρες οι περιπτώσεις που τραυματίζονται τα ζώα από τις περιφράξεις, τα πλέγματα που περισσεύουν σίδερα. Το ζώο κάποια στιγμή θα του τζιμπήσει το πλέγμα, θα αντιδράσει και έχουμε πολύ μεγάλα τραύματα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση, τα ζώα αυτά πρέπει να έχουν στο πρόσωπό τους να φοράνε ένα καπίστρι, μια μουράγια τη λέγαμε ή τη συνεχίζουμε να τη λέμε ακόμη, και από εκεί που θα έχει αυτό το μεταλλικό που περιστρέφεται γύρω-γύρω, που από εκεί δένουμε το ζώο, γιορτανέ, βέβαια για να μην στρίψει το σκηνή, από εκεί είναι το πιο κλασικό και ασφαλές δέσιμο στο ζώο. Δηλαδή φοράμε τη μουράγια που είναι ένα δερμάτινο ή ένα εφασμάτινο που μπαίνει στο ζώο ή ένα εφασμάτινο, ασύντως είναι δερμάτινο, το οποίο καταλήγει σε κάποιο σημείο σε ένα μεταλλικό που γυρίζει γύρω-γύρω, που το λέμε γιορτανέ, αυτό θα λέω τα κριτικά ονόματα πια, όπου εκεί δένουμε το σκηνή.
Άρα το σκυλί δεν μπορεί να στρίψει και το ζώο μπορεί, έχει την εποπτεία και το χειρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση όμως το ζώο έχει αρκετή δύναμη στο κεφάλι. Πολλές φορές όταν το ζώο είναι δυνατό, πάρα πολλή παραγωγή παλιότερα αλλά και σήμερα, το δένουν από το πόδι, από το ένα μπροστινό πόδι. Με κατάλληλο δέσιμο το οποίο δεν θα σφίξει το πόδι και έτσι με αυτές τις δύο τακτικές ελαχιστοποιούμε το ατύχημα και ασφαλώς το δέσιμο από το λαιμό είναι τουλάχιστον για ένα άλογο είναι εγκληματικό. Είναι το απόλυτο λάθος. Δηλαδή σε ένα απλό τρόμαγμα του ζώου το ζώο θα σκοτωθεί. Μάλιστα. Γιατί απλά το σκηνή θα πνίξει το ζώο. Είναι ένα όπως έγινε... συνηθισμένο λάθος, ένα σύνηθες λάθος. Το οποίο κάνουν ακόμα και σήμερα και άνθρωποι που γνωρίζουν πάνω σε υποειδή λεπτομέρειες. Βέβαια. Ναι, γιατί δεν αξιολογούν πολλές φορές, θεωρούν ότι το ζώο θα αντιδράσει εν λόγα. Αλλά δεν αντιδρά εν λόγα, θα αντιδράσει απότομα βία και επειδή οι δυνάμεις είναι τεράστιες, έχουμε το ατύχημα περιμένει, εγκυμονεί. Είναι ακαριαία, είναι ακαριαίος ο θάνατος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξαρτάται από την αντίδραση. Επίσης, όταν δένουμε ένα ζώο, κοιτάζουμε λίγο ασφαλώς την ακτίνα που φτάνει το σκηνή για να μην μπερδέψει το ζώο. Για να μην βρεθεί να μπλέξει ένα δέντρο ή να είναι κάποιο σημείο που είναι ένας γκρεμλός, ας πούμε, και το ζώο να κινδυνεύει σε ένα τρόμαγμα να πέσει. Γιατί γενικά όταν αφαιθεί μόνο του δεν πέφτει. Γνωρίζει, παρακολουθεί και παρατηρεί. Αλλά πάντα επισκοπούμε την περιοχή όταν δένουμε ένα ζώο μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει και ασφαλώς να μην κινδυνεύει να γκρεμιστεί. Μάλιστα. Όλα αυτά ναι. Οι άνθρωποι που τα χειριζόταν παλιά είχαν μια πλήρη εποπτεία πάνω σε αυτό και πραγματικά ελαχιστοποιούσαν τα ατυχήματα. Πάντα συμβαίνει. Έχουμε να κάνουμε βέβαια, προσέξτε τώρα, αφέλεια, αμέλεια, αλλά είναι κακούργημα. Είδαμε τι έγινε τώρα στην περίπτωση στο Κοροπή εκεί στην Αθήνα, με τους εθελοντές που έπαιξαν, έφεραν στην επιφάνεια αυτόν τον βασανισμό, κακά τα ψέματα, με βασανισμό έχουμε να κάνουμε, και πολλοί πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να μην το θέλουμε, αλλά θα κατηγορηθούμε για κακούργημα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί ασφαλώς τα ζώα είναι μια υπέροχη παρέα στη ζωή μας, μας είναι εντελώς απαραίτητα σε όλα τα επίπεδα, την ισορροπία στο περιβάλλον, από την παρέα που μας κάνουν, από τη συντροφιά και από το ότι ασφαλώς η παραγωγή τροφίμων, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε συνοδοιπόροι. Σας μιλάω ειλικρινά, ένα ζώο σου δίνει ό,τι του δίνεις. Θα του δώσεις προσοχή, σεβασμό, αγάπη, σου τα ανταποδίδει. Πραγματικά, ακόμα αυτό συμβαίνει στο δικό μου αντικείμενο που ασχολούμαι με τα παραγωγικά ζώα, συμβαίνει απόλυτα. Δηλαδή όσο πιο πολύ το προσέχεις, τόσο καλύτερο ποιοτικό και ασφαλέστερο προϊόν παράγει. Μάλιστα. Τόσο δεν αρρωσταίνει. Έχουμε ανταπόκριση στο κομμάτι με το τσιπάρισμα. Το είχαμε ξαναβγάλει το θέμα και οι αρχές του έτους έχουν προσέλθει. Πολύ καλή. Ή το έχουμε αφήσει, το έχουμε ξεχάσει. Πάρα πολύ καλά. Όχι, όχι. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Πάει με το δικό του ελληνικό ρυθμό, αλλά πάει καλά. Στο τέλος θα βρεθούμε και θα έχουμε και μια καταγραφή και οι κτηριατρικές υπηρεσίες θα μπορούν να μας πούνε πραγματικά τον αριθμό των ζώων και πιθανά με μια επεξεργασία θα ξέρουμε και ποια είναι τα ντόπια, ποια είναι οι ξενικές φυλές και όλα αυτά. Το θέμα είναι και εγώ να ευχαριστήσω γιατί είναι μια αφορμή για να αρχίσει να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή τα υποειδή είναι μεγάλα ζώα, αυτό ο ιδιοκτήτης πρέπει να τύχει μια εκπαίδευση για τη συμπεριφορά, τη μεταχείριση και τη διαχείρισή του. Μάλιστα, μάλιστα. Και για τη δικιά του ασφάλεια και για να πάρει τα μέγιστα από το ζώο του και ασφαλώς να αποφεύγει τα ατυχήματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανάκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοήθησα. Την καλησπέρα μας όπως πάντα. Πρακτικές συμβουλές. Η κοινή λογική. Πρακτικές συμβουλές από τον κύριο Στεφανάκη, πρώην πρόεδρο παραρτήματος ΓΕΟΤΕΕ, βέβαια, σε παγκρίτο επίπεδο.